Η χώρα δεν μπορεί να ζει με επιδόματα και με λιμοσίνες. Δεν μπορεί 11 μήνες να αδειάζει τσέπη σου, να μην μπορείς να βγεις πέρα, να μην μπορείς να διασφαλίσεις τα αυτονόητα. Περιμένεις ένα πολιτικό, τον οποιοδήποτε πολιτικάντη, προς το τέλος, κυρίως όταν πλησιάζουν εκλογές, να έρθει να σου δώσει ένα, ενώ σου έχει πάρει 10. Δεν γίνεται να προχωρήσει η ζωή έτσι. Δεν αφορά αυτό τους πολλούς, δεν αφορά τους νέους ανθρώπους. Και προσπαθεί να ντυθεί Άγιος Βασίλης. Μπας και κοροϊδέψει κανέναν, τον ξαναγελάσει για να του πάρει την ψήφο. Ότι όποιος δουλεύει και παράγει σήμερα δεν είναι κορόιδο που τον απομυζούν για να δημιουργούν μια κοινωνία εξαρτημένη από επιδόματα. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά αναποτελεσματικό, είναι και βαθιά ανήθικο. Αυτός είναι ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος και αυτός προεκλογικά μας έλεγε ότι δεν μπορεί να ντυθεί κάποιος Άι Βασίλης εν ώψη εκλογών και να μοιράζει ψίχουλα επιδόματα. Για να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, είναι πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούτε κι εσείς, τα ακούσατε πιστεύω, ναι. Τον κύριο Οικονόμου έτσι. Ναι. Τι... κάνει την πολίτη στον εαυτό του. Ναι, ακριβώς, αυτό δείχνει. Αυτά που έλεγε κάποτε τα κάνει ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά μέσα στα πλαίσια στα οποία βρισκόμαστε. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος, και βεβαίως είναι λογικό γιατί δεν συζητιέται, δεν είναι κάτι το οποίο συζητείται, είναι ότι με τα μνημόνια κυρίως η οικονομία έγινε μη βιώσιμη. Ναι. Πέστε μου, ποιος παράγει σήμερα? Κανένας. Κανένας. Δεν υπάρχει. Είναι επιλογή, είναι επιλογή της οικονομίας αυτό? Όχι, βέβαια. Έχει να κάνει με τις επιβολείς συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παραγωγής. Είτε σε επίπεδο αγρότη, είτε σε επίπεδο βιοτέχνη, είτε σε επίπεδο βιομηχανίας. Mm. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς έχει παρασιτικοποιήσει σε απίστευτο βαθμό την ελληνική οικονομία. Πέστε μου πώς μπορεί να επιβιώσει μια οικονομία η οποία βασίζεται σε παρασιτικού τύπου υπηρεσίες κατά κύριο λόγο, αυτή είναι η δραστηριότητά της, λοιπόν η οικονομική της δραστηριότητα, παρασιτικού τύπου, οι οποίες βασίζονται στο χαμηλό μεροκάματο, το λεγόμενο χαμηλό εργατικό κόστος, που θα μας έκανε ανταγωνιστικούς, αν θυμόσαστε. Έτσι μας έλεγε. Ναι, ναι, έχουμε 45% πτώση από στο επίπεδο του μέσου διαθέσιμου, του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος από το 2010. 45%. Χάθηκε η παραγωγή, ό,τι έχει απομείνει πεθαίνει και αυτό, βρίσκεται στα λίστια. Και μέσα σε αυτή την οικονομία μας λένε ότι θα μπορεί να επιβιώσει ή θα υπάρχει καλύτερη προοπτική. Πώς είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες? Πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια συνταξιούχους οι οποίοι πρέπει να τους συντηρήσουν λιγότερο από 3 εκατομμύρια απασχολούμενοι. Σωστά. Και με τους μισθούς και εισοδήματα τα οποία συρρυκνώνονται σε διαρκώς. Είτε από τον πληθωρισμό, είτε από τη φορολογία, είτε από όλη αυτή την πολιτική αναδιανομή εισοδήματος που κάνει ο προϋπολογισμός. Πώς ακριβώς αυτό θα γίνει? Δεν ξέρω, οι φωστήρες εκεί της κυβέρνησης που μας λένε τα διάφορα. Έτσι δεν είναι? Απλά η ιστορία είναι αυτό. Μια επιδοματική πολιτική επαιτίας. Κύριε Καζάκη, αυτός δεν είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης στο να σε μάθουν να πεινάς και να ζητιανεύεις? Ακριβώς, αυτό είναι η όλη ιστορία. Και να μην διεκδικείς, να μην φεύγει ο ορίζοντάς σου, και αυτό μας εκπαιδεύσανε κατά κύριο λόγο στη μεταπολίτευση κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90 και μετά. Δηλαδή, να πάψει να σκέφτεται ο εργαζόμενος την ποιότητα της δουλειάς του. Δηλαδή, τι σώει δουλειά? Ο αγρότης να πάψει να σκέφτεται με όρους γης και προϊόντος και να σκέφτεται με όρους επιδοτήσεων. Λοιπόν, ο δε εργαζόμενος και ιδιαίτερα ο υψηλά εξειδικευμένος εργαζόμενος ή ο επαγγελματίας επιστήμονας να μην σκέφτεται με αντικείμενο την ανάπτυξη παραγωγής στη χώρα. Λες και μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη απασχόλησης και προσδοκίες, και προσδοκίες ανάπτυξης απασχόλησης αλλά και του εισοδήματος χωρίς να αναπτυχθεί παραγωγή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Δεν θα συμβεί πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Κύριε Καζάκη, απορώ ο κόσμος πώς το δέχεται όλο αυτό. Απορώ. Γιατί είμαστε χειρότερα από όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Πολύ χειρότερα.
Δηλαδή δεν έχουμε, έχουμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται, έχουμε βγει από την αυξημένη επιτήρηση. Ένα ωραίο δούλεμα, ένα καλό, έτσι, να το πω έτσι, χρωμοσανό που μας μοιράζουν. Αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος έχει γονατίσει, πεινάει. Μα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε, μας λένε ότι έχουν βγει από την επιτήρηση και τα μνημόνια κτλ. Όποιος διαβάζει, που δεν διαβάζει κανένας βεβαίως, δεν ενδιαφέρει κανένας και πολύ περισσότερο η δημοσιογραφία των ευαγών δημοσιογραφικών ιδρυμάτων. Την τελευταία έκθεση που ήταν πριν τρεις εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, η οποία έγινε μπροστά, κατατέθηκε από την Κομισιόν στο Eurogroup, το τελευταίο Eurogroup που έγινε, που είχαμε άλλη μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εκεί, τι λέει η έκθεση. Μας δίνει συγχαρητήρια για το γεγονός ότι υλοποιούμε πιστά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Ποια μνημόνια δεν έχουμε φύγει. Ποια επιτήρηση. Και μάλιστα το εντυπωσιακό για έναν λογικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που δεν έχει σώστας φρένας, έτσι, δεν το έχει χάσει. Λοιπόν, είναι το εξής. Ωραία ρε φίλε, μας επιβάλλει σε ένα καθεστώς δεσμεύσεων όπου μας μετράς μάλιστα και την απόδοσή μας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων. Λογαριασμός, ταμείο έγινε. Τι απέφεραν αυτές οι δεσμεύσεις και η υλοποίησή τους για τον ελληνικό λαό, την ελληνική οικονομία, τη συνολικά για τη χώρα. Να χρωστάμε περισσότερα. Με αυτό λέμε. Και ότι μάλιστα να μην έχουμε καν πηγές δημιουργίας εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή η οικονομία της χώρας, τη συντριπτική της πλειοψηφία, όσο ποτέ άλλοτε ξανά, τουλάχιστον μεταπολεμικά, τουλάχιστον μεταπολεμικά, είναι μια οικονομία μεταπρατισμού εισοδήματος. Δηλαδή στην πραγματικότητα μεταπράττει χρήμα από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο και μέσα από εκεί παίρνει τη μίζα του. Ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο επαγγελματίας ζει σαν μιζαδόρος των μεγάλων ροών χρήματος από και προς το εξωτερικό. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά της οικονομίας μας. Γι' αυτό και είμαστε από τις, από τις χώρες που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ελλείμματος στο ισοζύγιο κεφαλαίων παγκόσμια. 175% του ΑΕΠ και βάλε. Μάλιστα. Μείον φυσικά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι για να βγάλουμε χρήμα, για να έχουμε εισόδημα εμείς σαν οικοκυριά, σαν επιχείρηση, σαν κράτος, πρέπει να δανειστούμε και πρέπει να πληρώνουμε τα δάνεια. Και μιλάμε το σύνολο των δανείων, δηλαδή και ιδιωτικά και δημόσια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να δανειζόμαστε κάθε χρόνο 400 ευρώ για κάθε 100 ευρώ εθνικού εισοδήματος. Για κάθε 100 ευρώ εθνικού εισοδήματος. Δανειζόμαστε 400 σαν οικονομία, σαν χώρα, στο σύνολό του, στο σύνολό της, και πληρώνουμε 200. Τότε πώς πέστε μου εσείς, αν εσείς στο νοικοκυριό σας, στην επιχείρησή σας, είχατε την κατάσταση, υπήρχε ποτέ πιθανότητα να γλιτώσετε από αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια, αλλά άκουσα τον κύριο Σαϊκούρα ότι έχουμε μια ανθυρή οικονομία το προηγούμενο διάστημα, το έλεγε. Ναι, για το οργανωμένο έγκλημα είναι ανθυρή. Δυστυχώς. Για τη βιομηχανία μαύρου χρήματος, ανθυρότατη. Για να δούμε λιγάκι και να πάμε λίγο στα δηληστήρια. Και από ό,τι υπερηφανεύεται αυτή η κυβέρνηση, ότι φορολογεί μάλιστα και τα δηληστήρια εδώ της Ελλάδας. Από τα δις τα οποία κερδίζουν θα δώσει 650 εκατομμύρια, δηλαδή 73 λεπτά την ημέρα. Στον κάθε άνθρωπο που υπάρχει. Να το δούμε αυτό. Αφενός. Γιατί πολλά έχουμε ακούσει κατά καιρούς και δεν τα έχουμε δει. Να το δούμε. Το δεύτερο, πώς ακριβώς είναι τα δισεκατομμύρια. Το πρώτο ζήτημα είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκαν αυτά τα υπερκέρδη. Εάν έχουμε, αν ο πληθωρισμός επιβαρύνει τους πάντες το μεδιονίγιο τρόπο, όπως μας λέει ο κύριος Ταϊκούρας, ο κύριος Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι αφρόκρεμα της κυβέρνησης, του κυβερνώντος στρατοπέδου, να το πούμε έτσι, και όχι μόνο, και δυστυχώς και στην αντιπολίτευση οι ίδιες λογικές υπάρχουν, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς πώς γίνεται κάποιοι να έχουν υπερκέρδη και κάποιοι να μην μπορούν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Πώς γίνεται αυτό? Αφού όλους μας επιβαρύνει ο πόλεμος, ο Πούτιν δεν φταίει. Έτσι, ο πόλεμος τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, παλιότερα μας λέγανε ότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν το πρόβλημα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Υπήρχε θέμα μποτιλιαρίσματος στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κολοκύθια με την κάναμε εκεί. Τίποτα.
Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι βρήκαν μια εξαιρετική ευκαιρία οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι υπερεθνικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις και τα καρτέλ τα οποία έχουν κλωνοποιηθεί ανά οικονομία και κερδίζουν τρελά. Αυτό είναι ο πληθωρισμός. Ναι, είναι πληθωρισμός υπερκερδών. Γιατί υπάρχει εξής απορία. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, ο κόσμος να έχει μειώσει τις μετακινήσεις, να βάζει βενζίνη με το δελτίο. Και το λένε και οι ίδιοι ότι έχουν μειωθεί, δηλαδή έχει μειωθεί η κατανάλωση. Βέβαια. Και την ίδια στιγμή τα δηληστήρια να έχουν τεράστια κέρδη. Ναι. Δηλαδή δεν συνάδει με τη λογική, με την απλή λογική. Δηλαδή... Όχι, δεν έχει καμία λογική. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πώς γίνεται να μειώνεται η παραγωγή, παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και να μειώνεται ταυτόχρονα η τιμή. Έτσι. Πώς γίνεται η Ρωσία να έχει αποκλειστεί από τις περισσότερες αγορές, τουλάχιστον όσο αφορά τις δυτικές οικονομίες, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να πέφτει η τιμή, η διεθνής τιμή. Ναι. Δεν θα πέφτει για πολύ καιρό, θα δούμε τώρα μια νέα έξαρση κερδοσκοπίας, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα σφίξουν τα κρύα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα, οι αναφορές κερδών αυτών των μεγάλων των κολοσσών, γιατί δεν μιλάμε για όλους τους επιχειρηματίες, μιλάμε για τις δεσπόζουσες επιχειρήσεις σε κάθε τομέα. Είναι τρομακτικές, ενώ η ετήσια έρευνα για την μισθωτή απασχόληση που κάνει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ήταν κόλαφος για το τι έχασε η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι και οι μισθοί τους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές μάλλον επίπεδο. Τραγική πτώση. Την ίδια ώρα που έχουμε υπερκέρδη. Μάλιστα. Λοιπόν, και αντί να συζητήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, πώς θα αναπροσαρμόσουμε τους μισθούς και τις αμοιβές, στο επίπεδο εκείνο που λέει η Ελστάτ, ρε παιδί μου, δεν λέω τίποτα φοβερό. Η Ελστάτ λέει ότι ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα, για να μπορέσει να ζήσει, πρέπει να έχει κατελάχιστο 1.500 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα τους υπολογισμούς του. Δεν είμαι πεισμένος για τον υπολογισμό της ΕΛΣΑΤ, γιατί γίνεται με εισοδηματικούς όρους και όχι με όρους αναγκών, δηλαδή με καλάθι νοικοκυριάς, να μετράς ποιες είναι πραγματικές ανάγκες. Λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση δεν προγραμματίζει να αυξήσει το μισθό στα 1.500 τουλάχιστον, να μην υπάρχει μισθός κάτω από τα 1.500. Ναι. Και όμως... Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 330 ευρώ. Το ξέρω. Προσφάτως μιλούσα με νέους ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως σκέφτονται να πάρουν των αιματιών τους, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίοι συζητούν, όταν με άκουσαν σε μια διάλεξη και έλεγα, ας πούμε, είναι δυνατόν να συζητάμε, ας πούμε, για τη νέα γενιά, 500 ευρώ μισθό. Και πετάχτηκαν και μου λέγανε, μακάρι να τα βρίσκανε. Λοιπόν, πέρα από την προσωρινότητα της απασχόλησης, πέρα από το χαμηλό επίπεδο απασχόλησης, πέρα από τις εργασιακές συνθήκες και όρους οι οποίοι είναι τραγικές. Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει είναι αυτό. Γιατί δεν συζητάμε για αυτόματη μάθημα για να προσαρμογή αλήθεια. Όταν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, με τον τρόπο που εφαρμόστηκε, που δεν ήταν και ο καλύτερος, λοιπόν, απέφερε άμεσα αποτελέσματα με τη μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ετήσιου πληθωρισμού. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Άλλωστε δεν είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναδιανεμηθούν τα υπερκέρδη που ομολογεί ακόμη και η κυβέρνηση ότι υπάρχουν. Γιατί το να σου λέει ότι πάω να φορολογήσω. Τι σου λέει εκτρά? Τι σου λέει? Σου λέει ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Πολύ ωραία. Για να μοιραστούν τα υπερκέρδη, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και ημερομισθίων και συντάξεων. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν το συζητάμε καν? Γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κινητοποιήσεις. Το Σάββατο μας πέρασε. Συνδικάτα και φορείς κάνανε μια κινητοποίηση στο κέντρο και οι ηγεσίες τους, οι κομματικές τους ηγεσίες, δεν τολμήσανε καν να θέσουν στόχο. Πόσος πρέπει να είναι ο μισθός ενός νοικοκυριού που δουλεύει ένας για να μπορεί να επιβιώσει? Αυτό είναι το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα, δυστυχώς. Έχουμε και το άλλο τώρα. Για να πάμε λίγο και στα... με τη Ρωσία, που είχαμε και μια ανακοίνωση από την Ζαχάροβα σχετικά με τους S-300. Από ό,τι γνωρίζω, τη συμφωνία αυτή
Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Η S300, για τους S300 η Ελλάδα είναι ο τελικός χρήστης. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή, βάσει της συμφωνίας που έχει υπογράψει η χώρα μας, να δώσει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε τα πουλήσει, είτε τα χαρίσει και τα λοιπά, τους S300 σε άλλη χώρα. Και γι' αυτό είχαμε και την αντίδραση της Ρωσίας. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή... Εδώ υπάρχει ένα θέμα, καταρχάς, η ανακοίνωση... Και αξιοπιστίας κυβέρνησης. Ναι, βεβαίως, καλά το αξιοπιστίας, δηλαδή ανέκδοτο αυτό. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, οι ανακοινώσεις και οι αποφάσεις παίρνονται από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνα. Υπουργός Άμυνας. Ναι. Και μάλιστα με ένα πρωτοφανή τρόπο, με δηλώσεις του στυλ, ας πούμε, η Ελλάδα θα δώσει τόσα, η Σλοβενία θα δώσει τόσα. Ποιος είναι αυτός? Ένα. Δεύτερο. Δεν δόθηκαν μόνο οι S300 κατά πέτηση των Ουκρανών. Και φυσικά οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, φυσικά και αυτοί αποφασίζουν, δεν είναι οι Ουκρανοί. Ο Ζελένσκι δηλαδή. Πάντως το State Department είπε ότι η Ελλάδα, η κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Φανερά το είπε αυτό. Ωραία. Ναι. Ωραία. Πάμε στο το ανέκδοτο, το ξέρετε. Έλατε. Αυτό λέμε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και το δεύτερο είναι, και μάλιστα υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα και στον ξενοτύπο, σχετικά με τα τώρα ένα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα οποία ζητάει ο Ζελένσκι και υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα δώσει. Τα έχει δώσει, θα του τα δώσει, δεν ξέρω. Mm-hmm. Τα τώρα ένα είναι τα μοναδικά συστήματα αεράμινας που έχει, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, κάλυψη των μονάδων, να το πούμε έτσι, που βρίσκονται στα νησιά. Δηλαδή είναι αποφασιστικό βήμα προς στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ναι. Σε συνθήκες μάλιστα που τα συστήματα αυτά αποδείχτηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά απέναντι στα ντρόουν, τα Bayraktar, τα τουρκικά. Ναι. Και εμείς τα δίνουμε. Αντί να ζητάμε αναβάθμιση. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων, εάν δεν μας κάνουν για κάποιο περίεργο λόγο, δεν μας κάνουν, πολύ ωραία, δεν διώχνεις τα όπλα πριν έχεις να αντικαταστήσεις. Η Πολωνία που έδωσε τα σοβιετικές κατασκευής άρματα μάχης και άλλο υλικό όπως αντιεροπορικά και τα λοιπά στην Ουκρανία, παίρνει μαζικά αυτή τη στιγμή από την Νότια Κορέα, έκανε μια φοβερά μεγάλη αγορά από την Νότια Κορέα, πάνω από 1000 άρματα μάχης και πάνω από 600-700 αυτοκινούμενα πυροβόλα, mm-hmm. μιλάμε και τα λοιπά, για να αντικαταστήσει ένα κομμάτι του οπλισμού το οποίο το παρέδωσε και που δεν ήταν και στο σκληρός πυρήνας του οπλισμού που έχει η Πολωνία, διότι είναι ανατοϊκός ο οπλισμός, καθότι είναι βασικός μοχλός των επιθετικών σχεδίων του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας και Πολωνίας, όπως ξέρουμε άλλωστε και όπως φαίνεται. Mm-hmm. Κιόλας. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε ακριβώς? Εμείς αποστρακοποιούμε τα νησιά όπως θέλουν οι Τούρκοι. Αυτό δείχνει. Αυτό δεν είναι πράξη της χάρτης προδοσίας. Ακόμη και με το στρατιωτικό κανονισμό. Ναι, όταν και να θέσω ένα ερώτημα. Ναι. Ένα ερώτημα. Προς τις ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων. Δεν διαπράττουν εσχάτη προδοσία με το να υπογράφουν την παράδοση αυτήν? Θα μου πείτε τι μπορούν να κάνουν. Παρέτηση. Mm-hmm. Δημόσια παρέτηση. Ναι. Αλλιώς είσαι συνένοχος. Και επειδή φοράς στολή, έχεις διπλή ευθύνη. Και επειδή έχεις δώσει και όρκο, όχι μόνο η στολή. Αυτό ναι. λέω. Λοιπόν, εδώ βέβαια μου κάνουν και άλλα πράγματα εντύπωση. Και εδώ δείχνει και το επίπεδό μας, και το επίπεδο δηλαδή που έχουν καταντήσει οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας, που δεν έχουν να κάνουν βέβαια με τους ανθρώπους που υπηρετούν ή που προσπαθούν υπηρετώντας ενόπλες δυνάμεις να υπερασπιστούν την πατρίδα ή τέλος πάντων να κάνουν το καθήκον τους. Αλλά μιλάμε κατά κύριο λόγο για τις ηγεσίες. Αποκαλύφθηκε πρόσφατα και ο εμέσως πλήσαφος το ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι παρακολουθείται ο κύριος Φλόρος. Ναι. Πολύ ωραία. Ο κύριος Φλόρος δεν έχει φτυξία. Δηλαδή, εάν ήσασταν εσείς στη θέση του και έβγαινε στον αέρα ότι σας παρακολουθούσα τηλέφωνα γιατί δεν σας είχαν εμπιστοσύνη για τον οποιοδήποτε λόγο. Την επόμενη στιγμή θα είχα φύγει. Δεν υπήρχε παρέτηση. Έτσι ακριβώς. Πάρε, τι έχεις να χάσεις στο κάτω αφής. Ο κύριος Φλόρος με το να παραιτηθεί δημόσια καταγγέλνοντας τις πράξεις αυτές ή οτιδήποτε, τι θα είχαν, τη σύνταξη. Mm-hmm.
Όχι βέβαια. Εκτός και αν υπάρχουν άλλου είδους υποσχέσεις, άλλου είδους δεσμεύσεις παρασκηνίου που δεν τις ξέρουμε. Πάντως, κύριε Καζάκη, πρέπει να είναι πολλά στο παρασκήνιο, γιατί όταν βλέπω εγώ τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει τα όσα εφιολογήματα λέει για το 10% που θα δώσει και αυτές τις άλλες παροχολογίες των ψίχουλων, σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν. Εγώ πιστεύω, πιστεύω ότι επειδή υπάρχει αρκετή βρωμιά γενικά στην πολιτική ζωή, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου εκβιάζονται. Κοιτάξτε, αυτό δεν τους απαλλάσσει βέβαια, έτσι. Ναι, δεν όχι, το βέβαια. Λέω από αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, κανένας δεν προωθείται σήμερα. Εάν κανένας, το λέω αφοριστικά, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ίδιοι. Σίγουρα. Θεού, αλλά σε θέσεις ευθύνης, εάν δεν έχει τουλάχιστον σκελετού στο ντουλάπι. Μάλιστα. Τι αποδεικνύει, ας πούμε, για παράδειγμα το σκάνδαλο Καϊλή, πέρα από το αστυνομικό και δικαστικό μέρος υπόθεσης, τι αποδεικνύει? Ότι κανένας δεν προωθείται εάν δεν μπορεί να εκβιαστεί τη συγκεκριμένη στιγμή που το απαιτούν τα ύπατα τα συμφέροντα της συλλογικής δύσης. Ποιος την έπιασε την κυρία Καϊλή? Κανένας. Οι ιδιοκτικές αρχές την πιάσανε? Όχι. Την έδωσαν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί τη δώσανε. Ναι. Και κατά την εκτίμησή μου, γιατί τη δώσανε? Δικαίως τη δώσανε. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Ναι. Αλλά και οι Αμερικανοί δεν σκέφτονται ούτε το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της Ευρώπης, ούτε το κράτος δικαίου. Ναι, ναι. Άλλο ανέκδοτο αυτό. Λοιπόν, γιατί? Γιατί πολύ απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών της είχε θέσει θέμα. Μάλιστα το έθεσε ευθαρσώς και ο Μακρόν με τους υπουργούς του που πήγε στην Ουάσιγκτον πρόσφατα, αθέμητο ανταγωνισμού των ΗΠΑ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την οδηγεί σε αποβιομηχάνηση. Μάλιστα ο Κομισάριος Εμπορίου της Κομισιόν έθεσε θέμα προσφυγής στο δικαστήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου εναντίον των ΗΠΑ για αθέμητο ανταγωνισμό που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση από βιομηχάνηση. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η απάντηση των Αμερικανών είναι να δίνουν να δώσουν την Καϊλή και όσους άλλους θα δώσουν. Στη συνέχεια, ναι. Αναμένονται για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Επομένως, τι υποδηλώνει? Και μάλιστα η κυρία Καϊλή κατηγορείται όχι για χρηματισμό απλά, αλλά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ακριβώς. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής, το Ευρωκοινοβουλίου, οι εμπλεκόμενοι κομισάροι και μη στην Κομισιόν, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου είναι πλαίσια μέσα στα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό δηλώνει η δίωξη αυτή. Λοιπόν, μέχρι τώρα μας λέγανε το πολιτικό προσωπικό του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, μας έλεγε ότι εγκληματική οργάνωση υπήρχε μόνο και αναπτύχθηκε μέχρι στη Χρυσή Αυγή. Και δικάστηκαν τα στελέχη της ακριβώς με αυτό το σκεπτικό, με αφορμή τη δολοφονία του Φίσα, και καλά κάνανε. Ναι, σωστά. Έτσι. Από εκεί και πέρα αποδεικνύεται ότι τα κόμματα τα οποία καταρχάς διεκδικούν ή φλερτάρουν με την εξουσία είναι πρόσφορα πεδία ανάπτυξης εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και όλος ο κόσμος και εκτός από όσοι τουλάχιστον έχουν σώστα σφρένας έχουν πραγματικά αντιλαμβάνεται τώρα αυτό που όλη η κοινωνία ψηλεζόταν. Ότι στα δώματα εξουσίας υπάρχει, πώς να το πούμε, υπάρχει μια πώς να το πούμε, η πολιτική για το χρήμα. Και όπου υπάρχει πολιτική για το χρήμα, υπάρχει και βρωμιά. Υπάρχει και έγκλημα. Έτσι. Γιατί άκουσα τον δημοσιογράφο τον Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος είπε ότι σε 2,5 χρόνια ερχόμαστε εδώ Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει 373.986 απευθείας αναθέσεις. Ναι. Αυτό δεν είναι έγκλημα? Φυσικά και είναι. Αυτό είναι το περίφημο επιτελικό κράτος.
είναι το επιτελικό κράτος. Φτιάχτηκε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη διοίκηση για, να, για απευθείας αναθέσεις. Με απλή εντολή υπουργού. Αυτή τη στιγμή τώρα τι να... μπορώ να σας πω από πληροφορίες από 2-3 υπουργεία που υπάρχουν. Έχει κατακλειστεί το ελεκτικό συνέδριο από αναφορές υπαλλήλων της διοίκησης. Δεν τους λέω δημόσιους υπαλλήλους πλέον, έχει καταργηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του κράτους. Ναι. Λοιπόν, οι υπαλλήλων της διοίκησης που τέλος πάντων έχουν μια αξιοπρέπεια, έτσι. Λοιπόν, για τις παραβιάσεις των νόμων που γίνονται με τις απευθείας αναθέσεις και τις εντολές υπουργών. Μιλάμε, έχει κατακλειστεί το ελεκτικό συνέδριο. Και το ελεκτικό συνέδριο βεβαίως με τη σειρά του, αντί να λειτουργήσει όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή να ερευνά τις συγκεκριμένες καταγγελίες ή αναφορές, τις αρχιοθετεί. Μάλιστα. Και για να πάμε σε ένα μήνυμα ενός φιλού ακροατή που στέλνει και να κλείνουμε, γιατί δεν έχω κι άλλο χρόνο, λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν βγαίνουμε, τι καλό μας προσφέρει, πιο ωφέλιμο δεν θα ήταν μετά από όσα έχουμε δει και ζήσει να βγούμε, να φύγουμε. Έπρεπε να είχαμε φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε να είχαμε φύγει τουλάχιστον από τότε που, μας, που οδηγηθήκαμε στην κρίση χρέους. Πριν καν μπούμε στα μνημόνια. Η χώρα θα πετούσε σήμερα. Θα ήταν η Νορβηγία του Νότου. Και μάλιστα κατά τη γνώμη μου πολύ καλύτερα από την Νορβηγία, γιατί έχουμε πολύ περισσότερες εναλλακτικές από την Νορβηγία. Μάλιστα. Και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο οικονομικό. Σωστή. Θα είμαστε πραγματικά και μάλιστα και μια χώρα όπου θα συνέβαλε στη σταθερότητα της περιοχής, διότι μια αναπτυσσόμενη Ελλάδα, δημοκρατική φυσικά και κοινωνικά αναπτυσσόμενη, όχι μόνο οικονομικά αναπτυσσόμενη και κοινωνικά αναπτυσσόμενη, αποτελεί σημείο αναφοράς αλλά και σταθερότητας στην περιοχή. Ενώ αντίθετα μια Ελλάδα υπό το καθεστώς υποτέλειας που έχει τεθεί και εκποίησης που, που την έχουν βάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και το ρόλο του ΝΑΤΟ που παίζει στην περιοχή είναι παράγοντας γενικευμένης αποσταθεροποίησης. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα πούμε πάλι. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.